Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε για να αναφερθούμε σε όλα τα ζητήματα του ΠΑΟΚ, σε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει, να αναλύσουμε ό,τι προκύπτει από την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα εδώ στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Όπως λέω τις τελευταίες ημέρες, έτσι και σήμερα, πάντα μπροστά μας σαν ένα πρώτο ορόσημο τη σεζόν, σαν μια πρώτη κυκλωμένη ημερομηνία, να το πω έτσι. Αν και έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κυκλώσουμε πολλές ημερομηνίες. Θα φανεί στην πορεία το αν μπορούμε να κυκλώσουμε ημερομηνίες μέσα στη σεζόν που ξεκινάει. Με πρώτο ορόσημο το παιχνίδι της προσεχούς τρίτης του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Σχεδόν τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό, και η αλήθεια είναι ότι το μυαλό όλων στην ομάδα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, επειδή είμαστε σε μία περίοδο στην οποία πολλά πράγματα είναι ανοιχτά, είμαστε σε μία περίοδο στην οποία χρειάζονται να γίνουν και διάφορες άλλες κινήσεις πέρα από το καθαρά αγωνιστικό και την προετοιμασία για το παιχνίδι το οποίο έρχεται, παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κρίνει στόχο με το καλημέρα. Προφανώς υπάρχουν και διάφορες άλλες εξελίξεις. Χθες, ας πούμε, συζητούσαμε για το στόχο, την ώρα της εκπομπής έγινε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν και επίσημα. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και για το ζήτημα του Άρντα. Διαβάζεται ένα ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24 για το ενδιαφέρον το οποίο έχει δείξει η Ομόνοια. Ενδιαφέρον απτό και όχι σε λόγια και κουβέντες. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Περίεργη λίγο υπόθεση. Όχι περίεργη γιατί ο Άρντα μπορεί να συνεχίσει κάπου αλλού. Γιατί ο Άρντα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ περισσότερο έχει παίξει αλλού παρά στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το κομμάτι το οποίο τι κάνει λίγο περίεργη είναι ότι πριν λίγο καιρό ο ΠΑΟΚ ανανέωσε τη συνεργασία του μαζί του, έστω και ένα χρόνο ακόμα, τη συνεργασία του με τον Αιγύπτο για ένα χρόνο ακόμα, μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ωστόσο, φαίνεται ότι προχωράει στο κομμάτι της αποχώρησής του. Δεν ξέρω αν θα είναι οριστική, αλλά είναι μια περίπτωση που, δεν ξέρω αν περίμεναν πολύ. Έτσι, πριν περίπου ένα μήνα πάνω κάτω, όταν έγινε γνωστό ότι θα ανανεώνει τέλος πάντων η συνεργασία με τον Άρντα για ένα χρόνο ακόμα, ότι ο Άρντα θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στο μυαλό τους είχαν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο Άρντα δύσκολα θα είναι στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα με τους Κύπριους. Έχει γραφτεί το όνομά του για τον Απόλλωνα Λεμεσού. Διαψεύτηκε από την ίδια την ομάδα. Υπάρχει δημοσίευμα για την ανόρθωση και τώρα υπάρχει πληροφορία ότι η Ομόνοια είναι αυτή η οποία κάνει κίνηση για τον Άρντα. Νομίζω ότι και η πλευρά του ΠΑΟΚ είναι θετική στην παραχώρηση του Άρντα προς την Ομόνοια, η οποία έχει κάνει επίσημη πρόταση. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και αυτό. Είναι και αυτό, δεν ξέρω αν το συμβόλαιο του Άρντα είναι στα βαριά, μάλλον δεν είναι. Αλλά και η συγκεκριμένη κίνηση, εφόσον ολοκληρωθεί, είναι και αυτή στο πλαίσιο του γενικότερου εξορθολογισμού της κατάστασης στο budget, και παικτών οι οποίοι ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι δεν έχουν να του δώσουν κάτι, να συνεχίζουν αλλού, να αποχωρούν. Έτσι, με τον Στόχ προέκυψε η λύση της συνεργασίας. Θα δούμε αν ο Σλοβάκος θα επιστρέψει στη Λάβια Πράγας. Αρχίζει να γράφεται αρκετά αυτό και στην Τσεχία. Με τον Νουάρντα, που μπορεί να μην έχει συμβόλαιο του Στόχου, μπορεί να μην έχει συμβόλαιο του Βέρμπλουμ, αλλά είναι παίκτης ο οποίος ουσιαστικά είναι εκτός ομάδας. Φαίνεται και εκεί να προχωράει το θέμα της προσλύση, να το πω έτσι, με τον Άρντα να συνεχίζει αλλού. Γιατί όπως είπα και πριν, είπαμε ότι ναι μεν το παιχνίδι με την Μπεσίκτας που είναι μπροστά είναι το σημαντικό, σε αυτό είναι επικεντρωμένη η ομάδα, μάλλον σε αυτό πρέπει να είναι επικεντρωμένη η ομάδα, στο πώς θα βελτιωθεί όσο μπορεί περισσότερο αγωνιστικά προκειμένου να παίξει με την Μπεσίκτας. Φυσικά, όσον αφορά τους Τούρκους,
καθημερινά τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και νέα που φτάνουν από την Τουρκία. Στο κομμάτι το μεταγραφικό προφανώς και η Μπεσίκτας έχει και αυτή κάνει τις επαφές, έχει και αυτή προχωρήσει σε κάποιες ανακοινώσεις μέχρι τώρα. Η πληροφορία που έχει έρθει η πρωινή από την Τουρκία ότι τελειώνει το θέμα του Σισε άμεσα η Μπεσίκτας του Παπί Σισε πέρσι στην Αλάνια Σπορ με 26 γκολ. Γνωστός επιθετικός, έχει περάσει από διάφορες ομάδες και από διάφορα πρωταθλήματα. Σενεγαλέζος, 35 ετών. Έγινε γνωστό το πρωί ότι κλείνει άμεσα, ούτως ώστε να μπορέσει η Μπεσίκτας να τον δηλώσει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί η καταληκτική ημερομηνία για τη λίστα στο δεύτερο προγραμματικό είναι η αυριανή, η 5η 20 Αυγούστου. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι επίσημο από πλευράς Μπεσίκτας για το θέμα του Σισε και για το θέμα του επιθετικού γενικότερα. Γιατί για την Μπεσίκτας έχουν γραφτεί διάφοροι επιθετικοί όλο αυτό το διάστημα, καθώς εκεί υπάρχει ένα, έχει προκύψει ένα σημαντικό κενό από τη στιγμή που έφυγε ο Μπουράκ Γκιλμάς ως ελεύθερος. Και τώρα η όλη υπόθεση έχει να κάνει με το θέμα του επιθετικού και αν και κατά πόσο θα προλάβει να κάνει κάποια κίνηση μέχρι να μπορεί και να μπορεί ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τώρα το αν μπορεί να είναι διαθέσιμος κάνοντας 4-5 προπονήσεις και είναι μια άλλη κουβέντα, δεν το ξέρω. Μου κάνει λίγο εντύπωση, να πω την αλήθεια. Ωστόσο αυτή είναι η κατάσταση στους Τούρκους και εμείς τη μεταφέρουμε και πάντα, όπως έχω πει πολλές φορές για τα τουρκικά μου μουέ, πάντα με επιφύλαξη, γιατί γενικότερα όσον αφορά τα τουρκικά μου μουέ σε όλα τα επίπεδα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτά τα οποία διαβάζουμε και τα διάφορα σενάρια που προκύπτουν από εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει το αθλητικό κομμάτι, ακόμα και στο αθλητικό λοιπόν δεν είναι έτσι και η πιο τέλος πάντων σίγουροι σε αυτά τα οποία γράφουν. Πολλά σενάρια, πολλά πράγματα που προκύπτουν πολλές φορές από το πουθενά. Το έχουμε δει και σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με τον ΠΑΟ κατά καιρούς. Έτσι. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Μπεσίκτας που είναι και μια από τις τρεις μεγάλες ομάδες και επειδή βλέπουμε λίγο παραπάνω αυτές τις μέρες λόγω του αγώνα που έχει την Τρίτη το τι γράφεται για την Μπεσίκτας, πραγματικά τα σενάρια κάθε μέρα είναι τουλάχιστον δύο. Κάθε μέρα από τότε που έγινε γνωστή η κλήρωση από την προπερασμένη Δευτέρα, πραγματικά κάθε μέρα έχει τουλάχιστον δύο μεταγραφικά σενάρια τα οποία προκύπτουν από πλευράς Μπεσίκτας. Οπότε ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς την Τρίτη όλο και θα έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε από πλευράς προσώπων για τον ΠΑΟΚ, αν και τα έχουμε συζητήσει και με το Στέργιο, είναι όχι μετρημένα τα κουκιά, αλλά σχεδόν σε όλες, στο 80% να το πω εγώ, της ενδεκάδας. Μάλλον ο Φερέιρα είναι σχεδόν κατασταλαγμένος για το ποιοι θα ξεκινήσουν. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που έρχεται, παιχνίδι το οποίο, όπως είπα και πριν, κρίνει στόχο με το καλημέρα. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να ζει με αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Κάποιες φορές τον πετυχαίνει το στόχο, κάποιες φορές όχι. Αλλά έτσι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, αναγκάζεται να ξεκινήσει όντας σε πολύ μεγάλη εγρήγορση. Βέβαια, η διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια φέτος είναι ότι πολύ σύντομα, σε σχέση με το πώς τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, καλείται να επικεντρωθεί στον επόμενο στόχο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει ο ΠΑΟΚ, ούτε έχει μείνει κανένα σε ό,τι έγινε στα play-off και ό,τι έγινε μέχρι 30 Ιουλίου. Το μυαλό όλων είναι σε αυτό το παιχνίδι και στο πώς τέλος πάντων η ομάδα θα εμφανιστεί βελτιωμένη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάνουμε έτσι κουβέντα και λέμε για το πώς θα είναι η Μπεσίκτας και αν θα πάρει το Σισε και δεν ξέρω ποιον άλλον. Ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Όπως και να το κάνουμε, η εικόνα του, γιατί εγώ σε έχω εξηγήσει το σκεπτικό μου ότι δεν θεωρώ ότι μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση σχέση με το πώς τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, γιατί και οι παίκτες σχεδόν όλοι είναι οι ίδιοι και το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό το οποίο μεσολάβησε από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Οπότε
το ενδιαφέρον όλων είναι στο πόσο ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί βελτιωμένος. Θα εμφανιστεί καλύτερος. Δεν ξέρω αν το κίνητρο, το οποίο προφανώς και υπάρχει στο παιχνίδι της προσεχούς τρίτης, μπορεί να παίξει και ένα παραπάνω ρόλο. Δεν ξέρω αν κάποιες επιστροφές παικτών σε σχέση με το πώς τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, είτε του Πέλκα, είτε του Κρέσπο, μπορούν να βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδος. Αυτό το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος είναι ότι το διάστημα το οποίο είχε να αλλάξει πολλά πράγματα δεν ήταν μεγάλο. Και επειδή πήραμε και μια γεύση, να το πω εγώ από τα φιλικά, και με τον Ατρόμητο και με τον Βόλο, μεγάλη διαφοροποίηση στην εικόνα του δεν είδαμε. Ούτε κάποια φοβερή βελτίωση στο κομμάτι της ανάπτυξης, στο κομμάτι της επίθεσης, στο κομμάτι της τελικής ενέργειας, ούτε κάποια μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι το αμυντικό, που είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει βελτιωθεί με αυτό το σχηματισμό, με αυτά τα πρόσωπα, όπως θέλετε πείτε το. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι παίζουν τρεις πίσω και ο ΠΑΟΚ έτσι πορεύεται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της σεζόν. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έχει βρεθεί, ή μάλλον φαίνεται να έχει βρεθεί μια καλή χημεία και να λειτουργεί καλά αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, το πρώτο κομμάτι το οποίο θα κριθεί η ομάδα είναι ένα μάτς 90 λεπτά με την Μπεσίκτας, που το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, θα κρίνει διάφορα πράγματα. Σε ένα μάτς, έτσι, όχι σε διπλά παιχνίδια που να κάνεις και κανένα λάθος, μπορείς να διορθώσεις το δεύτερο ή να πετύχεις τον αντίπαλο σε κακή μέρα, μπορεί και να τον διορθώσει και αντίπαλος στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα στο πρώτο, σε αυτό έτσι όπως είναι η κατάσταση φέτος, είναι διαφορετική. Είναι περίεργη υπόθεση τα φετινά προκριματικά μέχρι τα play-off που ξαναπάμε πάλι σε διπλά παιχνίδια. Σήμερα επίσης έγινε γνωστός και ο διαιτητής αυτής της αναμέτρησης. Ενδιαφέρον έχει, μια στο πούμε για τον διαιτητή, για τον Ιταλό τον Ντοβέρι, ο οποίος έχει περάσει και από τα μέρη μας τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο διαιτητής πέρσι στο Άρης ΠΑΟΚ και είχε κερδίσει ο Ιταλός. Δεν είναι κάποιος διαιτητής με κάποια φοβερή έτσι, παρουσία και μεγάλη επιτυχία στα παιχνίδια του. Είναι κάποιος που έχει και κάποια τρομερή εμπειρία. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα προκριματικά του Champions League, νομίζω μέχρι τα play-off, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει VAR. Νομίζω το VAR μπαίνει στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, εκτός και αν μπαίνει στο τρίτο προκριματικό. Αλλά σίγουρα σε αυτό το γύρο, το δεύτερο, δεν υπάρχει VAR. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν το VAR έχει μπει έτσι λίγο βία στη ζωή μας, την αθλητική. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Είναι κάτι επίσης το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να διορθώνει και λάθη. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει. Δηλαδή, το κομμάτι της συγκυρίας είναι πολύ περισσότερο και πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με το να μιλάμε για δύο παιχνίδια, γιατί μιλάμε τώρα για ένα μάτς, και σε σχέση φυσικά με το VAR, το οποίο προφανώς και διορθώνει και λάθη όταν αυτά γίνονται. Τώρα μπορεί, είναι ένα ενδεχόμενο, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Μία κακή κρίση του διαιτητή να κρίνει μια πρόκριση. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσο προχωράμε προς το μάτς με την Μπεσίκτας, το οποίο είναι μονό και από εκεί θα κριθεί το ποιος θα προχωρήσει, από εκεί θα κριθεί αν ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει έστω και με κάποια χαμόγελα τη σεζόν για να πάει παρακάτω ή θα ξεκινήσει βάζοντας ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες του, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο κάθε χρόνο στα προγραμματικά είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι και φέρνει είτε καλή ψυχολογία όταν προχωράς, όταν παίρνεις προκρίσεις, όταν μπαίνεις σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε αυτή είναι το Champions League, φυσικά σου αλλάζουν και επίπεδο, είτε είναι στο επίπεδο του Europa League. Και αλλιώς μπαίνεις σε ζώνη όταν υπάρχει αποκλεισμός από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και δεν χρειάζεται να πάω μακριά, μόνο τα προηγούμενα χρόνια για τον ΠΑΟΚ, το τι έχει προκύψει. Αφήνοντας απ' έξω τη σεζόν 18-19, που ήταν μια σεζόν εντελώς διαφορετική και θυσιάστηκαν πάρα πολλά πράγματα προκειμένου ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην κορυφή της Ελλάδος.
Και αν θέλετε την άποψή μου, καλώς και θυσιάστηκαν όλα εκείνα που θυσιάστηκαν. Ένα από αυτά είναι και η ευρωπαϊκή πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι όσο προχωράμε προς αυτό το παιχνίδι και βλέπουμε τις διάφορες παραμέτρους που γίνονται γνωστές, όπως ας πούμε και παράδειγμα ότι δεν έχει το VAR, αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι όλο και περισσότερο η τύχη, η συγκυρία, μια στιγμή μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Όπως το μάτς που έρχεται με την Μπεσίκτας για παράδειγμα, την πρόσεχε τρίτη. Έχουμε λοιπόν να πούμε αρκετά και για το κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟ και για το τι γίνεται στο κομμάτι το μεταγραφικό ή στο κομμάτι των αποχωρήσεων τέλος πάντων, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κομμάτι σημαντικό και αυτό. Έχουμε να πούμε και για τον μπάσκετ κάποια πραγματάκια προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε εικόνα για το πότε είναι να έρθουν οι Αμερικανοί. Η ομάδα ξεκίνησε από χθες προπονήσεις. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα και για εκεί, για το πώς πάει έτσι προς την επόμενη ημέρα και τη σεζόν που ξεκινάει, έστω και με προπονήσεις στο μπάσκετ. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσει η σεζόν και εκεί, γιατί και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Έχουμε να πούμε λοιπόν αρκετά και σήμερα. Μαζί μας φυσικά είναι το stoichman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με ρουλέτα και blackjack, για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά το stoichman.gr κάνει το παιχνίδι σας καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης είναι και το GDAP Ευκαρπίας, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας, ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 και GDAP Ευκαρπίας, παπάκι Gmail, το email του GDAP Ευκαρπίας. Υπάρχει και μία ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ για νεαρούς, για το Διαμαντή και τον Καρκαλατζή. Θα τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα και με τη βοήθεια του Στέλιου του Αναστασιάδη. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μασχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο και πάμε τώρα να συζητήσουμε όλα όσα αναφέραμε στο ξεκίνημα και κάτι παραπάνω φυσικά μαζί με τον Στέλιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, φίλοι και συνάδελφοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Κινείται, δουλίτσα γίνεται. Κάτι βγαίνει κάθε μέρα. Είπαμε ότι όλο αυτό το καλοκαίρι που λέγαμε ότι θα έχει διάφορες εξελίξεις και δεν συμμαζεύεται και αποχωρήσεις και το παιχνίδι που θα έρθει το ευρωπαϊκό και όλα αυτά, όντως το βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Είχαμε και την είδηση πριν από λίγα λεπτά στη συνέχεια του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24 για το Διαμαντή. Απλά προέκυψε και ο Γκαρκαλατζίδης. Ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και οι δύο ποδοσφαιριστές. Με κανονική μεταγραφή, όχι ιδανική. Ήταν ο Όφη αντίθετος, γενικά είναι αντίθετος με την λογική των δανεισμών. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ παραχώρησε και τους δύο ποδοσφαιριστές, διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Εντάξει. Ο Γκαρκαλατζίδης, εντάξει, πέρσι άτυχος, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ουσιαστικά δεν μας έχει δώσει δείγματα στην επαγγελματική του καριέρα για να τον κρίνουμε ιδιαίτερα. Οπότε κινδυνεύουμε είτε να αποδειχτούμε υπερβολικοί αν εκθιάσουμε τον νεαρό επιθετικό, αλλά μπορεί και να τον αδικήσουμε κιόλας. Εντάξει, έκανε 6 συμμετοχές στην Ξάνθη. Απ' την άλλη, εντάξει, ο Διαμαντής τον είδαμε και με τα μάτια μας στην Πορταριά, τον ξέρουμε περισσότερο από τον Γκαρκαλατζίδη. Έχουμε και δείγματα του Διαμαντή ως επαγγελματία πέρσι στο Βόλο. 18 συμμετοχές, και δεν είναι απλά 18 συμμετοχές, έκανε και πολύ καλά μάτς ο Διαμαντής. Εντάξει, έκτος κατά σειρά στόπερ στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά
Και εγώ και ο Σταύρος είδαμε ένα ποδοσφαιριστή που στα 20 του έχει την οριμότητα, έχει φοβερές τοποθετήσεις. Δύσκολα χάνει τον αμυντικό και δύσκολα βρίσκεται προεκπλήξεως, δεν κάνει το λάθος. Εγώ νομίζω θα μπορούσε στον ΠΑΟΚ να πάρει και χρόνο, αλλά είναι δύσκολο να είσαι έκτος. Εντάξει, ακόμα και αν πούμε ότι το σύστημα με τρεις στόπερ θα έδινε και χρόνο και στον έκτο κατά σειρά. Mm-hmm. Αλλά πόσα παιχνίδια να έπαιρνε Διαμαντής φέτος, 5-6? Ναι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε αν προκύψει κάτι άλλο συμφωνία. Εγώ αναφέρω τα αρχικά δεδομένα, γιατί τώρα ανακοινώθηκε ανεπίσημα η μεταγραφή των δύο. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχε αρχικά η πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει μέσα στη συμφωνία με τον Διαμαντή και έναν όρο που στα τελευταία χρόνια έρχεται στη χώρα μας και ακόμα δεν πολύ εφαρμόζεται, τον όρο της επαναπόκτησης. Δηλαδή, αν έδωσε όφη 2 ευρώ για τον Διαμαντή, ο ΠΑΟΚ με 3 ευρώ μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να πάρει τον Διαμαντή πίσω. Δεν ξέρω αν μπήκε και αυτός ο όρος. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή η πληροφόρηση υπήρχε γύρω στις 6 το απόγευμα, mm-hmm. όπου ανεβάσαμε το θέμα και του ΠΑΟΚ 4. Τώρα, ξαναλέω, είναι λίγο φρέσκο, θα το δούμε και ό,τι προκύψει για την μεταγραφή του Σεραίου Στόπερ θα το αναφέρουμε. Εντάξει. Mm-hmm. Καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι θα αποτελέσει σταθερή μονάδα για τον Όφη, εφόσον είναι υγιής. Είναι ένας πολύ καλός στόπερ. Και είναι και ο Όφη ένα έτσι ποδοσφαιρικό πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί, με τον τρόπο τον οποίο κινείται μεταγραφικά. Αυτό το τουρλουμπούκι που έγινε για το σήμα. Ναι, ρε φίλε. Πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από 2 εβδομάδες. Βρήκα και αυτή λόγω που θύμισε λίγο. Που θύμισε και πάλι όφη ελληνική ομάδα, εντάξει. Κατά τα άλλα, οκ, okay, και έχουν αναφερθεί και στους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον όφη. Ο καθένας με τη δική του πορεία. Εντάξει, από τον Σαμαρά, από τον Πουσανίδη, από τον Κοφίδη, από τον Νιόμπλια, έχει πολλούς. Θα ξεχάσω κάποιον. Mm-hmm. Μέχρι και την εικόνα που δείχνει στο γήπεδο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει φτάσει στα επίπεδα των μεγάλων. Αλλά σίγουρα προσπαθεί να αφήσει και αυτό το στίγμα του. Μακάρι να το συνεχίσει, γιατί ξέρεις, τέτοια project πολλά δημιουργήθηκαν στο ξεκίνημα, αλλά γκρεμίστηκαν πολύ γρήγορα. Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί ξεκινάνε έτσι και από ένα σημείο και μετά σταματάνε να κάνουν. Κάποια στιγμή κάτι τραβώνει, ναι, όντως. Ξαφνικά ή ο προπονητής ξαφνικά δεν έχει πολύ πίστοση. Κάποια στιγμή κρίνει ο μεγαλομέτωχος ή ο κόσμος που πρέπει να φύγει. Ναι. Πάνε σε λύσεις άλλες, χαλάει ο σχεδιασμός. Εντάξει, ανατρέπεται πολύ γρήγορα. Μακάρι στον Όφη, γιατί πραγματικά δεν νομίζω να είναι μια ομάδα που έχει αντιπάθειες. Έτσι νομίζω εγώ. Mm-hmm. Μακάρι να τα πάει καλά και μακάρι να τα πάνε φυσικά καλά και τα δύο παιδιά του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά για τους δύο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι και ένας τρίτος Στέργιο ο οποίος είναι να φύγει. Μάλλον. Θα αναφερθούμε και σε αυτόν. Ναι. Βροντάει, τι κάνει, μόλις είπε στο. Δεν είπα τίποτα. Δεν πειράζει, αρέσει μια βροχή λίγο, να βροσίσει ο τόπος. Έλα μωρέ, καλά είμαστε, εντάξει. Εντάξει είμαστε. Τι είχα να πω. Για πες. Αύριο αναμένονται στο Ηράκλειο οι δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από το Ηράκλειο. Θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή. Και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή Παρασκευή ή Σάββατο. Mm-hmm. Κάπως έτσι έχει το πλάνο. Ναι. Ό,τι συμβεί και αξίζει αναφοράς θα το πούμε και το γράψουμε στο ΠΑΟΚ 24. Τώρα για την περίπτωση του φίλου μας, mm-hmm. μπορεί ο Απόλλων Λεμεσού να διέψευσε το σενάριο πριν καν αυτό εδραιωθεί. Εντάξει. Έκανε πρόταση όπως προκύπτει η Ομόνια. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είναι θετικός. Και απομένει να δούμε αν ολοκληρωθεί ένα και πόσα χρήματα θα βάλει ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του. Εντάξει. Mm-hmm. Ασφαλώς και δεν θα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι τώρα, τι να σου πω. Αλλά γενικότερα και η Κύπρος δεν διάγει και στο ποδόσφαιρό της και περίοδο που δίνουν λεφτά από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Mm-hmm. Κάτι θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Okay. Αν μπορεί τώρα αυτό να είναι κοντά στα χρήματα που δαπάνησε ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2017 περίπου στις 350 με 400 χιλιάδες ευρώ, μακάρι να πάρει και παραπάνω, αλλά ας πιάσει τα λεφτά αυτά, να πει ότι τουλάχιστον αν βγάλουμε απ' έξω τα χρήματα που πήρε ο Άρντα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον ό,τι έδωσε ο ΠΑΟΚ το πήρε είτε οριακά είτε και με λίγο κέρδος.
Ναι, αν το θέμα ολοκληρωθεί, νομίζω ότι ίσως να ήταν και αυτός ο λόγος που να υπήρχε εξ αυτή η ανανέωση πριν περίπου ένα μήνα. Δηλαδή το να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα. Ναι, γιατί αλλιώς. Έτσι, γιατί δεν νομίζω να υπήρχε άλλο σχεδιασμό για τον Άρντρα, φίλε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω αν θα του δίνονταν και άλλη ευκαιρία. Δεν μου φαινόταν και πολύ πιθανό, αλλά τέλος πάντων. Okay. Τη δική μου την άποψη την ξέρει, να μην την επαναλάβω. Εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει να φορέσει κανένα κεφαλαίο του ΠΑΟΚ, εντάξει. Mm-hmm. Όχι γιατί είναι αντιπαθητικός, αλλά γιατί ξέρουμε την ιστορία πώς θα τελειώσει πριν καν αρχίσει. Ναι. Ασφαλώς ανοίγει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο. Θα έχει ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή αν τώρα πάρει 10 ευρώ θα έπαιρνε 1,5 στην καλύτερη. Mm-hmm. Αν δεν είχε ανοίξει συμβόλαιο Άρντα μέχρι το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ ήμουν αρνητικός σε μια ιστορία πάλι δανεισμού και ξανά έλα πίσω και ξανά ένα συμβόλαιο και ξανά δανεικός, δηλαδή κάποια στιγμή τέλος, αλλά αν προκύψει, που προκύπτει η επίσημη πρόταση, ασφαλώς για μεταγραφή, ξαναλέω, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει τα χρήματα που έδωσε για να τον αποκτήσει από τον Παντολικό τον Ιανουάριο του 2017, στη βάση ότι εντάξει είναι ένα παιδί στα 23 του, okay, ξέρουμε τις αδυναμίες του και το χαρακτήρα μπορεί να διορθωθεί, mm-hmm. καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και μετά καλή υπομονή στην ομάδα που θα την αποκτήσει. Mm-hmm. Στην Ομόνοια. Καλό κουράγιο. Μακάρι να βρουν το κουμπί του, εντάξει, όπως το βρήκε ο Ατρόμητος. Αλλά νομίζω μόνο ο Ατρόμητος βρήκε το κουμπί του Άρντα. Εντάξει, θα πάρουν τηλέφωνο κάποιον τον Ατρόμητο να τους εξηγήσουν αν καταλήξει τελικά στην Ομόνοια, πώς ακριβώς τι θα σέβεται ο Άρντα και πώς περιορίζεται μόνο στα αγωνιστικά του καθήκοντα, που εντάξει είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και με ποιότητα και με έκρηξη και έχει το απρόβλητο στο παιχνίδι του. Mm-hmm. Αυτά και για τον Άρντα, κάτι άλλο επίσης δεν έχω να πω. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24, τα λέω λίγο επιγραμματικά πριν κάνεις κάποια ερώτηση. Η Μπεσίκτας προσπάθησε να δώσει το παιχνίδι σε συνδρομητικό, υπήρξε κύμα αντιδράσεων. Τι γίνεται, ρε φίλε. Παντού παρεμβάσεις για αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε, από όλους. Τι γίνεται. Ρε φίλε, εντάξει, λογικό είναι να το θέλει ο καθένας να το δει δωρεάν. Ναι. Και όσο πιο εύκολα γίνεται. Εντάξει, αλλιώς είναι να πατάς στο τηλεκοντρό σου το 5, έτσι, για παράδειγμα, το 4, το 6 και να δεις το μάτι, και αλλιώς είναι, έτσι είναι. Να μπει στη διαδικασία που δεν νομίζω να είναι λόγω χρημάτων. Εντάξει, τώρα είναι άλλη ιστορία του ΠΑΟΚ TV, που θα έδινε νομίζω ο φίλος του ΠΑΟΚ και 6-7 ευρώ με μεγάλη ευκολία. Mm-hmm. Δεν νομίζω κάποιος να έλεγε τα 7 ευρώ είναι πολλά και τι μας κορδεύει ΠΑΕ. Αλλά είναι το θέμα, ξέρεις, τώρα αν έμπαινε σε συνδρομητική πλατφόρμα έπρεπε ο άλλος να είναι συνδρομητής, εκεί αλλάζει το θέμα. Στην αντίστοιχη Nova ή Cosmote της Τουρκίας, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε υπήρξε και παρέμβαση του καλού Ερντογάν, του φίλου μας, ο οποίος ως άλλος Μεσσίας ή ως άλλος Μωυσής, μια σκηνή μόδας, μου έστειλε φίλος παρένθεση το μεσημέρι εχθές, εάν ο Μητσοτάκης είναι ο Μωυσής, ο Κικίλιας είναι ο Νοέ. Καλό, το ερώτημα δεν έχω απάντηση. Προχωράμε και έγινε ανακοίνωση ότι θα μεταδοθεί από ελεύθερο κανάλι το κανάλι D. Μάλιστα. Από το οποίο μπορεί και να έχουν πρόσβαση και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Ελεύθερο είναι, γιατί η Μπεσίκτας θυμίζει ότι έχει τα δικαιώματα και στην Τουρκία και στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα στη Γερμανία, στη Βρετανία, στη Μαδαγασκάρη και όπου αλλού θα δείξουν το παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι πέρα από το Open υπάρχει επιλογή του κανάλι D. Άρα λοιπόν μετά από τόση φασαρία που έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Όλα καλά, τζάμπα τόση φασαρία. Έτσι, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Okay. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Αυτά και για το παιχνίδι δεν θα σχολιάσουμε σε καλή διάθεση. Στέργιο, βοήθαμε λίγο σε κάτι. Cosmote TV είναι play-off και μετά, έτσι, κεντρική διαχείριση. Σωστά. Play-off, ναι, τσάπε. Ούτε το επόμενο παιχνίδι, αν περάσει. Είτε είναι Champions League, είτε αποκλείσει και είναι Europa League. Είναι πάλι ελεύθερο. Πάλι ελεύθερο. Ήταν σχόλου, στη δικαιοδοσία του, γιατί ναι, ναι, ναι. Ελεύθερο, νομίζω, ελεύθερο κανάλι, ναι. Ελεύθερο στον γηπεδούχο να διαπραγματευτεί τέλος να δώσει αυτός όπου θέλει την εικόνα του, ναι. Και τα δικαιώματα του αγώνα. Okay. Με τα καμώματα του Ολυμπιακού, Νίκο, βαριέμαι να σχολιάσω αυτά που έλεγε ο Γραφιώτης. Α, δεν τα έχω δει. Τι είναι, δεν το είδα. Τελικό κυπέλου τα Χριστούγεννα θέλει ο Ολυμπιακός. Φτάνει, ρε παιδιά, έλα αυτό το τελικό κυπέλου, φτάνει. Δεν έχετε βαρεθεί να ασχολείστε. Πώς είναι, ας πούμε, η Boxing Day. Να έχουμε κάτι ανάλογο.
Τέλειο. Στο μεταξύ, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό γιατί επισημοποιήθηκε σήμερα ότι θα παίξουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ με τα ρόστερ που είχαν πέρσι. Εντάξει, τώρα αν υπήρχε ο ΠΑΟΚ στη μέση θα ουρλιάζαμε. Okay. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς δηλαδή δεν είμαστε υπεράνω. Είναι μια πραγματικότητα, αυτή είναι όντως. Είναι θέμα γιατί εντάξει και ο Ολυμπιακός είχε αποχωρήσεις. δεν έχασε μόνο τον Ομάρ και τον Τζιμίκα, έχασε και άλλους. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες. Οπότε και το καλό είναι ότι με το ίδιο ρόστερ και Ξάνθη και Απόλλωνας Σμύρνης. Άλλο δράμα και εκεί. Εκεί θα είναι Νίκο. Η ελληνική τραγωδία θα είναι λίγη μπροστά από το που θα ζήσουν οι δύο ομάδες. Μπορεί να μην έχουν και πέσει. Ψάχνουν τώρα τι ισχύει με πιτσιρικάδες των ακαδημιών, ένα μπάχαλο. Εντάξει, άστο. Στα καλά δεν μπορούσαν στην Ελλάδα να τελειώσουν μια διοργάνωση normal. Τώρα έχουν και τον κορονοϊό και έγινε ένα πράγμα. Σαλάτα, εντάξει. Τέλος πάντων, ένα είπε αυτό ο Ολυμπιακός και επέμενε ο κύριος Αγραφιώτης ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει Έλληνες διαιτητές στην ΚΕΔ κτλ. Κτλ. Γιατί ακόμα ο Κλάντεμπεργκ δεν έχει αποφασίσει για τη στελέχωση των βοηθών του. Δεν θέλει Έλληνες ο Ολυμπιακός. Ας μας πει ο Ολυμπιακός ποιος θέλει τέλος πάντων. Δεν θέλει, μετά άμα θα έχει ξένους, δεν θέλει ξένους. Μετά θα έχει γνωστά αυτά. Εγώ θα έδινα ψήφο εμπιστοσύνη στην οικογένεια Σπάθα. Πατήρ και Ιώνα, ξέρεις. Μαζί σου. Δεξιά και αριστερά στον αρχιδιετή. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι ποδοσφαιρικοί άνθρωποι, ξέρουν τις ισορροπίες, έχουν δώσει τις εξετάσεις, έχουν περάσει για το ήθος τους, πολύ καλές διαιτητικές τους γνώσεις, εντάξει, και για την αμεροληψία τους. Και όπως δήλωσε και ο προπονητής της γενικής ομάδας, για την ορθοκρισία τους. Μου έμεινε από το μεσημέρι, ξέρεις. Την ορθοκρισία, ρε φίλε. Θα το λέω και εγώ, τελειώσαμε. Είναι καλό, ρε φίλε. Δεν έχεις ξανακούσει τη λέξη. Ούτε εγώ. Δεν είναι ωραία όμως. Ευθυκρισία είχα ακούσει. Ναι. Ορθοκρισία όχι. Και όπως είπε και ένας φίλος, που δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε στον αέρα, είναι σαν να εκφωνεί λόγο για όρκο στο πανεπιστήμιο. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων. Δεν σας αρέσει τίποτα. Ακούμε εντάξει και σίγουρα κράζεται. Ακούμε κάτι εποχικό, κράζεται. Δίκιο έχεις. Να μην σας πω τώρα κάτι. Εντάξει, φτάνει. Σωστά. Συμφωνώ. Αποφασίστε τι θέλετε. Θέλετε εντάξει και σίγουρα. Και το επόμενο παιχνίδι, θέλετε κάτι φωτικό, μπας και μάθει κάποιος καμιά ελληνική λέξη. Έχεις δίκιο. Μπράβο στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Στον coach. Ωραία. Τον κύριο Φιλίππου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά και για τους δύο παίκτες που πριν από λίγο έτσι ολοκληρώθηκε τον deal μεταξύ ΠΑΟΚ και Όφη. Αυτά και για τον Ουάρντα. Αυτά και τα γύρω-γύρω για το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Τελευταίες ώρες δεν είδα κάποια μεταγραφή επίσημη. Όχι, και εγώ λίγο και πριν που μπήκα να σου πω την αλήθεια, λίγο εδώ, μήπως και ανακοίνωση. Και βαριέμαι να. Λέγανε, γι' αυτό το είδα, αλλά δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Και βαριέμαι να παράγω τα ονόματα που γράφουν οι Τούρκοι. Δεν έχουν κουράσει. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό το οποίο είναι... προσπαθούν να κάνουν να κλείσουν ένα επιθετικό, αν καταλαβαίνω, μέχρι αύριο. Ναι. Κάτι τέτοιο μάλλον δεν φαίνεται να το καταφέρουν. Μάλλον γιατί μέχρι αύριο να δηλώσουν και αυτή τη λίστα των παιχνών των διαθέσιμων. Συνήθως και τι γίνεται. Συνήθως ανεβάζεις την προσφορά σου σε επίπεδα που δεν το θέλεις και έχεις το παίκτη. Ναι. Γιατί και ο παίκτη ξέρει ότι ο άλλος καίγεται. Ναι. Και όταν καίγεται θα σε πατήσει κάτω. Δεν θα ζαφίσει. Οπότε. Αν δίνει ξέρω εγώ 20 ευρώ το μήνα στον Σισε ή Μπεσίκτας και δεν θέλει να δώσει 25, θα δώσει 25. Να μην σου πω 26. Ναι. Και θα έρθει ο παίκτης μια χαρά και θα έχει κάνει το καλύτερο deal. Γι' αυτό υπάρχουν και οι μάνατζερ για να επιφελούνται από ομάδες που καίγονται και δεν έχουν περιθώρια χρόνου. Όπως έγινε πέρσι με τον Φερέιρα. Και καλώς έπραξε η πλευρά Φερέιρα. Σωστά. Ο Πάο και εγώ ήταν. Τι θέλεις, θέλω αυτά, δεν μπορούμε. Πάρτα. Παιδιά, sorry, μπορούμε. Έλα. Αεροπλάνο, Ολλανδία, γεια σας. Εντάξει. Ναι. Τι άλλο τώρα, εντάξει, τώρα με το Στοχ. Okay, και αυτό το καταγράφημα στο ΠΑΟΚ 24, το να κατεβάζεις φωτογραφίες με τον ΠΑΟΚ από το Instagram. Εντάξει, εγώ το σχολείσα και όλες στο ΠΑΟΚ 24, δεν το βλέπω όριμο, Νίκο. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου, okay. Ναι. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, αν έχεις παράπονα, ας πούμε, από τη συμπεριφορά Φερέιρα, που μπορεί να έχει ο Στόχο, εντάξει, να μην του πάρουμε και το δίκιο, δεν το συζητάω. Ξαναβάλω το πώς που έχεις κάνει. Ξαναβάλω το, δεν πειράζει. Τι ξαναβάλει αυτό. Εντάξει, τώρα το κλαμπ νομίζω και ο κόσμος δεν συμπεριφέρθηκαν άσχημα στο Στόχο. Έτσι νομίζω, δεν την έχει και την πληροφόρηση έχω. Ναι. Ούτε τον χρωστούσαν χρήματα, ούτε τον βάλανε κάτι ωραίες. Τακτικές παλιές να τρέχει 6 ώρα το πρωί στη Νέα Μεσημβρία μόνος του
με τους ανέμους και μέλος της ομάδας ήταν και τα χρήματά του κανονικά και το σεβάστηκαν από τον ΠΑΟΚ, τώρα εντάξει. Ότι δεν έκατσε συνεργασία, μην λέμε πάλι τα χθεσινά, δεν έχει και νόημα. Όχι. Αλλά να κατεβάσει, να κατεβάσει τις φωτογραφίες, εντάξει, αν χωρίσει από κάποιον άνθρωπο, τις κατεβάζει, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα να κατεβάζει 10 φωτογραφίες που φορά στην τρένα του ΠΑΟΚ, οκ. Ο καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει, γιατί υπήρχαν και μηνύματα, έγινε έτσι μια αντιμαχία κάτω από το θέμα του ΠΑΟΚ 24. Άλλοι το λένε ότι και λίγα έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έπρεπε να τις κατεβάσει. Εγώ νομίζω ότι δεν έπρεπε. Δηλαδή εγώ δεν θα τις κατέβαζα τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ αν ήμουν ο Στόχ. Ναι. Δεν ξέρω εσύ τι θα έκανες. Εντάξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα social media τα έχω πιο πολύ για το χαβαλέ και να σου πω την αλήθεια, αν δεν υπήρχε και δουλειά Στέργιο, μπορεί αρκετά από αυτά να μην υπήρχαν, αλλά τέλος πάντων. Το έχουμε ξαναπεί. Αν όχι να τα κατεβάζαμε εντελώς, να γκρεμίζαμε, θα υπήρχαν μεγάλες παύσεις. Ναι, όντως. Όπως από αυτή την περίοδο δεν είναι μια καλή παύση για κάποιον που δεν σχετίζεται επαγγελματικά να τα κλείσει μια. Ναι, ναι, ναι. Όχι να μην μπαίνει, έχει επιλογή να τα ανασύλει. Ναι, ναι. Για λίγο, ναι, μια χαρά. Εντάξει. Ναι. Να μην σου πω και το κινητό. Να βλέπεις την προκειμένη, ας πούμε γίνεται κουβέντα γιατί ο Στόχ έκλεισε κατέβαση φωτογραφίες του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Εντάξει, έτσι έκρινε ο Στόχ, μετά ανέβασε και μια φωτογραφία με τη φωτογραφία του ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, γιατί σίγουρα δέχτηκε εκατοντάδες ο Στόχ και κάπως έτσι κλείνει και αυτό το κεφάλαιο, εντάξει. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει σύντομα μια συνέντευξη στο Στόχ κάπου στη Σλοβακία ή στην Τσεχία. Ναι. Συμφωνώ. Είναι θέμα χρόνου. Γιατί... θέμα χρόνου. Νομίζω, εντάξει, είναι θέμα ημερών. Ναι. Γιατί... συμφωνούμε. Γιατί κοίταξε, πρέπει και ο Στόχ να δικαιολογήσει ότι έχει λίγα παιχνίδια και 0 γκολ φέτος. Δεν είναι μικρό για να παίξει σαν το Στόχ, εντάξει. Ναι, και τον εγωισμό του και την καριέρα του να έχει, ξέρω εγώ, ένα μηδενικό δίπλα σε σεζόν 19-20. Ναι. Άρα λοιπόν, αν έχει 2 παράπονα από το Φερέιρα, θα τα κάνει 5. Ναι. Ότι εντάξει, μου είπε αυτό και δεν με έβαζε και έγινε αυτό και εγώ αυτό, εντάξει, okay. Άρα κάπως έτσι θα κλειστεί το κεφάλαιο νομίζω του Στόχ. Εγώ την περιμένω. Μία συνέντευξη, 2-3, δεν ξέρω. Ανάλογα από πόση ώρα έχει ο καθένας. Αλλά σίγουρα θα είναι μία κάπου στα κοντά. Κάπου στα κοντά θα είναι μία. Ναι, γιατί. Κεραυνή στο όχι κατά Φερέιρα και τέτοια. Δεν τα γνωστά. Δηλαδή από τώρα είναι έτοιμο ένα κειμενάκι σχεδόν. Εντάξει. Γιατί κοίταξε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Συμφωνώ. Και θα πει ο Σλοβάκος, ποιο θα ασχοληθεί τώρα με το Στόχ, ποιο το ξέρει. Είναι παίκτης της Εθνικής Σλοβακίας, πουλάει το όνομά του γενικότερα. Σε Ελλάδα, Τουρκία, Σλοβακία, Τσεχία, είναι ένας ποδοσφαιριστής με μια αλφα καριέρα. Άρα έχει ενδιαφέρον το να αποσπάσει κάποιος αποκλειστική συνέντευξη κεραυνή Στόχ, δεν ξέρω πώς γράφεται στα τσέχικα ή σλοβάκικα, το κεραυνή. Ναι. Ξεσπαθώνει και πήρε και μανία ο Στόχ με τον Φερέιρα και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα αυτό περιμένουμε να το καταγράψουμε. Γράφουν άλλοι ότι χρειάζεται το ΠΑΟΚ εξτρέμ με γκολ και τώρα το ίδιο Στόχ θα κάνουμε. Αυτά πολλά γκολ του Στόχ, δηλαδή εντάξει, είπαμε, υπερασπιζόμαστε το Στόχ, το λέμε και το δίκιο του. Εγώ νομίζω ότι είμαι δίκαιος με το Στόχ εδώ και μήνες, αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε εξτρέμ με γκολ και είχαμε τον παιχταρά μπροστά μας και γιατί μας άφησε να φύγει. Δεν πειράζει, αν ο ΠΑΟΚ λειτουργήσει σωστά με τα χρήματα που εξοικονομεί, 3 εκατομμύρια καθαρά για 2 χρόνια, μην βάλουμε και φορείς κτλ. Μπορεί να βρει πιστεύω έναν εξτρέμ κανονικότατο και να τελειώσει τη σεζόν με 12 γκολ και 9 assist ή 9 γκολ και 12 assist. Εκεί χρειάζεται μια καλή επιλογή βέβαια ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πρέπει να πάει σε βιαστική επιλογή. Έχει στη λίστα του εξτρέμ Στέργιο ΠΑΟΚ. Νομίζω πως έχει, ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα, εντάξει. Ναι. Δεν είναι άλλες προτεραιότητες. Αλλά και οι προτεραιότητες και αυτά που δεν είναι προτεραιότητες, Νίκο, και οι πωλήσεις περαιτέρω σε παίκτες πιο πρώτης γραμμής, τον Γκαργκαλτζίδη και τον Διαμαντή, mm-hmm. όλα αυτά από 26 Αυγούστου και μετά. Ναι. 26 Αυγούστου, το έπος Κωνσταντινούπολης, να τα λέμε και αυτά, Ναι, σωστά. Εντάξει, σωστά. 10 χρόνια. 10, 26 10, Αυγούστου του 2010. Τι 10 ρε φίλε, αλήθεια, 10 χρόνια έχεις δίκιο. Ακόμα θυμάμαι εκείνο το ωραίο διήμερο. Τι 10 χρόνια ρε φίλε. Φοβερό. Άστο. Μια δεκαετία πέρασε έτσι. Αλλά είναι παιχνίδι που εντάξει, όσοι ήμασταν μέσα, είτε σαν εκπρόσωποι του τύπου, είτε σαν οπαδοί, νομίζω ότι και σαν παίκτες δεν ξεχνιέται. Ίσως ήταν το top, ας πούμε, για τον καθένα στη μικρή μεγάλη πορεία τους στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα μπορούσε εύκολα να γίνει ταινία ή μια σειρά στο Netflix
6 επεισοδίων. Αν υπήρχε τότε το PAOK TV, φίλε, θα είχε γίνει 7 ντοκιμαντέρ, θα είχε γίνει από εκεί το παιχνίδι. Το πώς πήγανε και η ομάδα και οι οπαδοί και αυτό και μετά και ο αγώνας, έχει πολύ ψωμί. Ναι. Εντάξει, εύκολα, θέλω 6 επεισόδια ωραία, εύκολα. Ναι ρε. Στο Netflix. Ναι. Λοιπόν, ας δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη μάχη την ελληνοτουρκική. Εντάξει. Μου ανέφερε νωρίτερα, είχα μια κουβέντα με τον Ηλία, θα υπάρξει και θέμα σπάω 24, ότι δεν άρεσε στους Τούρκους, όχι στους οπαδούς, αλλά και σε μέσα, αυτό που έγραψαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στη φανέλα, τα μηνύματα μέσα. Το θεωρούν προβοκάτσια και αυτό. Που έγραψε ο ΠΑΟΚ, αγιά Σοφιά, οι άνθρωποι τώρα είναι στο δικό τους σύμπαν, εντάξει. Συγγνώμη που... Δηλαδή θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ το έκανε αποκλειστικά για να πικάρει, για να εξοργήσει τους Τούρκους. Εντάξει, οι άνθρωποι του λέω... Και άντε να πω ότι το έγραψαν οπαδοί, άντε. Και από τους δικούς μας διαβάζουμε όχι μόνο του ΠΑΟΚ και από άλλους διαβάζουμε και τέρατα. Ναι, ναι. Αλλά να το αναφέρεις τώρα αν είσαι δημοσιογράφος αυτό και πρόκληση και αυτό και προβοκάτα. Ρε μπρο, φύγε από εδώ ρε μπρο τώρα, έλα, εντάξει. Πάλι μπορεί να διαβάσουμε, μπορεί να διαβάσουμε πάλι, ξέρεις, για καταγγελία στην UEFA να αλλάξει η έδρα του αγώνα, όπως διαβάζαμε με τις δηλώσεις που μετέφερε ο Μάξ Γκαγκάτσης του Ιβά Σαββίδη το μήνυμα στην ομάδα, που είπε ο Ιβά Σαββίδης εκπροσωπείται την Ελλάδα. Προφανώς έπρεπε να πει εκπροσωπείται το Μάουι, ξέρω εγώ. Και το πήραν αυτό και προβοκάτορας ο Ιβάν. Και λες ρε φίλε, τι έγινε πάλι. Δηλαδή όταν το πρωτοείδα το θέμα, προβοκάτορας ο Ιβάν Σαββίδης, λέω τι έγινε πάλι, κάτι έγινε. Και διαβάζεις μέσα ότι ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι από το... Ναι, και ότι θα κινηθούν για να αλλάξει και έδρα. Δηλαδή με αφορμή... Ναι, ναι, καταγγελία στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ ρε φίλε, εντάξει, έλεος. Εντάξει. Ένα μάθημα 90 λεπτά, παιδιά, ησυχάστε, ηρεμήστε, ας πούμε, οκ. Τέλος πάντων, αυτά με τους Τούρκους. Ναι, αυτό καλά ξέρετε, γιατί ελπίσουμε... δεν το είχα αναφέρει κι εγώ. Τι παλικάρια. Ας ελπίσουμε να μιλάμε μόνο έτσι με θετικά σχόλια για την Μπεσίκτας και τον αποκλεισμό τους, εντάξει. Ναι. Και να κυλήσουν όλα ομαλά την ερχόμενη Τρίτη και λόγω τους ομαλά εννοώ να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκληση, γιατί εντάξει, ούτε κόσμος θα υπάρχει. Αν υπήρχε κόσμος, μπορεί και να υπήρχαν και άλλα θέματα. Mm-hmm. Εντάξει, πόσο μάλλον να υπήρχαν και διπλά παιχνίδια, αλλά έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Όλα εκτός θα κυλήσουν ομαλά, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Το μόνο διακύβευμα είναι και η αγωνία, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο των Τούρκων και να μιλάμε, Νίκο, για έναν πολύ ωραίο Σεπτέμβριο μετά. Άντε να δούμε. Μετά από είναι παιχνίδι, το παιχνίδι, αν πούμε ότι περνάει ο ΠΑΟΚ. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, 15-16, 14-15 τώρα. Εντάξει. Μάλιστα. Θα έχουμε δύο ωραίες εβδομάδες για αντιπάλους. Με την Μπενφίκα δηλαδή μετά. Η Γκάντι, η Δυναμό. Με την Μπενφίκα. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει. Η Καβάνι, ποιον άλλο Ζεσούς. Έχει πάρει, ξέρω, ναι, ναι. Όλα καλά. Ζεσούς, δύσκολος αντίπαλος στο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Θυμόμαστε ακόμα τον Ουάρντα. Τον ΠΑΟΚ. Τον Ουάρντα, σωστά. Εντάξει, θα είναι ένας πολύ ωραίος Σεπτέμβριος. Θα τελειώσει θετικά ο Αύγουστος μόνο. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ωραία. Αυτά. Στέργιο μου, καλό σου βράδυ, καλέ φίλε και συνάδελφε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Είπαμε ότι η επικαιρότητα κάθε μέρα μπορεί να είμαστε σε εποχή που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και να περιμένουμε το μάτς με την Μπεσίκτας, αλλά κάθε μέρα όλο για κάτι έχει, γιατί είναι αυτό που προαναγγέλαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι περίεργο σε πάρα πολλές εκφάνσεις του, αλλά είναι καλοκαίρι που έχει διάφορες καταστάσεις που πρέπει να λυθούν από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα προκύπτει μια εξέλιξη αυτό με τον Διαμαντή, με τον Καρικαλατζίδη τους νεαρούς, με τον Ουάρντα την πρόθεση της Ομόνια. Γενικά της Ομόνια είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ και προχωράνε σταδιακά. Δεν μπορεί να γίνουν όλα με τη μία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δούμε τι γίνεται και με τον μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο για περίπου 15 λεπτά ακόμα. Αναφερθήκαμε στα του ποδοσφαίρου και σε ό,τι κινείται και ό,τι υπάρχει εκεί με τις σημερινές έτσι διάφορες εξελίξεις στο κομμάτι, στα διάφορα κομμάτια που είναι ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, με το αγωνιστικό το οποίο τρέχει εν ώψη Μπεσίκτας και με όλα τα άλλα, με τις αποχωρήσεις να έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα, του Στόχ, των δύο νεαρών που είπαμε πριν, του Διαμαντή και του Καργκαλατζίδη, του Άρντα που επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο προχωράει. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και φυσικά μέσα από το ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς συμβαίνει
Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Πηγαίνοντας λίγο στα του μπάσκετ όπως το συνηθίζουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, η ομάδα σήμερα μπήκε σε διαδικασία εξετάσεων ιατρικών, μετά τα τεστ του κορονοϊού που βγήκαν αρνητικά, προπόνηση το απόγευμα, αύριο αναμένεται να μπει και ο Μήτρου Λόγκ μαζί με την ομάδα, να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ο Καναδός με ελληνική καταγωγή που είναι στην Θεσσαλονίκη από χθες. Και σήμερα επίσης έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αφίξεων, γιατί απομένουν άλλοι 5 παίκτες οι οποίοι είναι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, και σταδιακά και αυτοί, αφού φυσικά περάσουν από το απαραίτητο τεστ κορονοϊού. Αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η καθημερινότητα μας γενικά έχει αλλάξει σε διάφορα σημεία και προσπαθούμε όλοι να προσαρμοστούμε. Το ίδιο ισχύει για τους παίκτες φυσικά, που έτσι κι αλλιώς, ειδικά αυτοί που καλούνται να κάνουν ένα υπερατλαντικό ταξίδι, είναι πολύ διαφορετικό το υπερατλαντικό ταξίδι σε σχέση με πριν και όλες οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, στην προκειμένη περίπτωση και γενικά στον προορισμό τους. Ο επόμενος μετά τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ αναμένεται να είναι ο Έλτον Τέρνερ, ο οποίος αναμένεται το Σάββατο εκεί την ίδια ώρα περίπου με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στις 3:20 το προσεχές Σάββατο. Την Κυριακή ο Άραν Χέρντον στις 4:30, τη Δευτέρα επίσης 4:30 ο Μπομπίτς και την 5η 27 του μήνα ολοκληρώνονται οι αφίξεις με τον Μάλκολμ Γκρίφιν και τον Ζερμέιν Λόβ. Εκεί γύρω στις 7:30 αναμένεται να έχουν φτάσει και οι δύο τελευταίοι Αμερικανοί. Φυσικά και εδώ ισχύει το αντίστοιχο πρωτόκολλο, να το πω έτσι, που είσαι με τους Έλληνες όταν μαζεύτηκε η ομάδα και με τον Ζερμέιν Λόβ. Δηλαδή ο καθένας με το που έρχεται ή την ίδια μέρα, την επόμενη, λογικά την επόμενη, τεστ κορονοϊού, αναμονή φυσικά για τα αποτελέσματα και από τη στιγμή που είναι αρνητικός ξεκινάει τις προπονήσεις και μετά πάει και σε περαιτέρω εξετάσεις ιατρικές, που όπως λέγαμε μέχρι πέρσι ήταν αυτές που λέγαμε κάθε φορά, ότι ο παίκτης περνάει τα ιατρικά και υπογράφει. Πλέον έχουν γίνει ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και φυσικά έχουν γίνει και οι εξετάσεις για τον κορονοϊό. Προφανώς και η διαδικασία της προετοιμασίας στο πρώτο κομμάτι θα είναι λίγο διαφορετική, καθώς όπως είπαμε είναι μεγάλο το διάστημα το οποίο είναι εκτός οι παίκτες από ομαδικές προπονήσεις, είναι περίπου 5,5 μήνες, οπότε προφανώς και το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας θα έχει να κάνει με προσαρμογή, με αρκετή δουλειά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όσο μπορούμε να το πούμε έτσι, σε συνδυασμό φυσικά και με μπάσκετ εννοείται. Και επειδή σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ορίζοντα χρονικό για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όλα αυτά παραμένουν, υπάρχει χρόνος. Ακόμα και αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα όπως εξαγγέλθηκε στις 10 Οκτωβρίου, που σήμερα μιλάμε είναι ερωτηματικό, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για να δουλευτούν οι ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και αυτές οι οποίες δημιουργούνται τώρα, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει ρόστερ και φυσικά δεν έχουν ξεκινήσει προπονήσεις. Οπότε λοιπόν ο ΠΑΟΚ μπαίνει σταδιακά σε μια ομαλότητα, όσο μπορούμε να το πούμε έτσι, περιμένει και μέσα στις επόμενες ημέρες τις αφήξεις των Αμερικανών, οπότε ουσιαστικά από τη στιγμή που θα έρθουν και οι τελευταίοι, ο Γκρίφιν με τον Λόβ στις 27 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, ουσιαστικά από την παράλληλη εβδομάδα όλοι στη διάθεση του Μέξα εκτός απροόπτου, προκειμένου να ξεκινήσουν όλοι μαζί δουλειά για την επόμενη σεζόν, όποτε ξεκινήσει αυτή. Γιατί σήμερα που μιλάμε, ξαναλέω, δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για το πότε θα ξεκινήσει η σεζόν. Έχουμε μόνο μία διακηρυγμένη, τέλος πάντων, ανακοίνωση, η οποία κάνει λόγο για 30 Οκτωβρίου για 10 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα. Αν γίνει έτσι, okay, θα περιμένουμε να το δούμε. Επίσης, φυσικά και έχει ενδιαφέρον όταν υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις ανθρώπων της ομάδας, αυτά τα οποία λένε, και επειδή χθες υπήρχε δημόσια τοποθέτηση από πλευρά Θανάση Χατζόπουλου, ενός ανθρώπου που δεν ξέρω αν είναι η αιτία που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δική του τσέπη έχει βοηθήσει στο να υφίσταται το τμήμα αυτή τη στιγμή.
Η δική του τσέπη έχει βοηθήσει στη δημιουργία ρόστερ. Η δική του τσέπη έχει βοηθήσει στην όλη προσπάθεια που γίνεται για διακανονισμούς. Η δική του τσέπη είναι αυτή η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή τρέχει την ομάδα. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα κάνει κάτι πιο γενικό, αν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αύριο θα υπάρχει έτσι μια κουβέντα και με τον Κώστα Δομέξα και με παίκτες της ομάδος για τη νέα σεζόν. Και θα δείτε και θα ακούσετε στην πορεία κάποια πράγματα. Αύριο μάλλον, όχι στην πορεία. Για τον Θανάση τον Χατζόπουλο, ξαναλέω ότι το γεγονός ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον είναι σημαντικό. Από αυτά τα οποία ανέφερε, αν θέλουμε και να καταλάβουμε την κατάσταση την οποία παρέλαβε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα στο τμήμα, έτσι, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ουρανοκατέβατος, δεν ήρθε ξαφνικά από το πουθενά και ανέλαβε την ομάδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και δίπλα στο τμήμα είναι χρόνια και έχει στηρίξει οικονομικά όσες φορές χρειάστηκε, αλλά πλέον είναι μέσα στο τμήμα. Είναι ο χρηματοδότης του τμήματος. Είναι μάλλον ο αιμοδότης του τμήματος. Αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι για να καταλάβουμε την κατάσταση, η ατάκα του ότι έχουμε να διακανονίσουμε συνολικά 37 παίκτες συν τους μάνατζερ και τους προπονητές, νομίζω ότι δείχνει ακριβώς την κατάσταση την οποία ανέλαβε. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Μην θεωρείτε ότι, γιατί το κάνετε πολύ, ότι okay, μπήκε ο Χατζόπουλος εκεί, πληρώνει, τελείωσε. Βρήκε το δρόμο της ομάδας. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι και να ήταν τόσο εύκολο. Και μακάρι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη διάθεση να στηρίξει οικονομικά μια προσπάθεια διοικητική, να έχει τόσο μεγάλη τσέπη που να μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα. Αλλά το λέει και ο ίδιος ότι μόνος του δεν μπορεί. Και μπορεί πολλά πράγματα λόγω του κορονοϊού να μπήκαν στον πάγο, αλλά οι υποχρεώσεις είναι εκεί και περιμένουν. Οι υποχρεώσεις μάλλον είναι εκεί και τρέχουν. Έχουμε περιγράψει την κατάσταση για το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε εξ αρχής ότι πέρα από το κομμάτι της δημιουργίας roster, αυτό το οποίο δείχνει σκεπτικό και κερδίζει εμπιστοσύνη ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσπαθήσει και προσπαθεί και συνεχίζει να διακανονίσει διάφορες παλιές οφειλές, ούτως ώστε να μην έχει πρόβλημα σε πρώτη φάση και όσο μπορεί να καλύψει αυτά τα πολλά παλιά χρέη, στο μέτρο δυνατού πάντα. Και βέβαια, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται και από τις επαφές που κάνει με τους διάφορους πιστωτές, να το πω έτσι, οι οποίοι είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις που ήταν ανοιχτές. Έχει κλείσει αρκετές ο ΠΑΟΚ. Ή τέλος πάντων έχει διευθετήσει, να το πω έτσι, για να μην πω έχει κλείσει πολλές. Αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Και σκεφτείτε ότι πάμε σε μια χρονιά η οποία σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει από πουθενά έσοδο. Σήμερα. Εξασφαλισμένο. Δηλαδή να ξέρεις ότι από εκεί θα πάρω τόσα. Να υπολογίσεις κάτι από κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Χθες είμαι μεταξύ ο Θανάσης Χατζόπουλος είναι να γίνει μια κουβέντα και με το ΠΑΟΚ TV. Okay. Αναμενόμενο, θα πω εγώ. Και συλλογή της διεύνησης του ΠΑΟΚ TV. Αλλά και αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν υπάρχει κεντρική χορηγία στο πρωτάθλημα, που είναι μια ένεση οικονομική για τις ομάδες. Δεν υπάρχουν γήπεδα ανοιχτά, που επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Θα μου πεις γιατί οι ομάδες έχουν τόσο πολλά έσοδα από τα εισιτήρια. Όχι, δεν έχουν. Αλλά είναι κάτι από το οποίο μπορεί να περιμένουν κάτι. Και ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με τα διαρκές, τα οποία διαρκές όμως, όση διάθεση και να υπάρχει από τον κόσμο, και σήμερα, ας πούμε, η Θηρα 4 για παράδειγμα έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έχει και τα εισιτήρια διαρκές του μπάσκετ σε τιμές συνδεσμήτικες, προκειμένου να στηριχτεί η προσπάθεια εκεί. Τα διαρκές τα οποία κυκλοφορούν ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ είναι κυρίως σαν στήριξη. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, γιατί ποιος μπορεί να πει ότι θα βρεθεί σε κλειστό γήπεδο μέσα στην επόμενη σεζόν για να παρακολουθήσει παιχνίδι. Σήμερα μιλάμε, φαίνεται κάτι πολύ μακρινό γι' αυτό.
Οπότε λοιπόν είναι όλα αυτά, συν το κομμάτι βέβαια το χορηγικό, το οποίο επίσης έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μια κουβέντα μπορεί να έκανε πριν κάποιο καιρό, σήμερα μπορεί να αλλάζει εντελώς. Και σε όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει να τρέξει την καθημερινότητά του και έχει και να διευθετήσει, παύλα διακανονίσει, διάφορες παλιές οφειλές που είναι ένα μεγάλο ποσό. Όλα αυτά λοιπόν τα τρέχει αυτή η διοίκηση, η οποία έχει δημιουργηθεί με τον Θανάση τον Χατζόπουλο, τον Βασίλειο Τηλεράκη και φυσικά και με την παρουσία του Άρτου Καρακούση εκεί. Και η δική τους η δουλειά δεν είναι μόνο το κομμάτι της δημιουργίας ρόστερ. Η δημιουργία ρόστερ είναι η βιτρίνα. Και δεν το λέω για κακό. Το λέω ότι αυτό που ανέλαβαν, σε αυτό το οποίο μπήκανε μέσα και βάζουν το χέρι στη τσέπη προκειμένου να λύσουν ζητήματα, είναι διαρκές και είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει διαρκώς δουλειά. Και όλο για κάτι προκύπτει. Και όλο για άλλα χρήματα χρειάζονται. Και όλο όταν η πιάτσα ακούει ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει, εμφανίζεται κάποιος και λέει ότι εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, 3 ευρώ που μου προτείνετε. Μαθαίνω ότι έχετε κι άλλα, θέλω 5. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Την περιέγραψε και ο Χατζόπουλος χθες. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και σε πιο έτσι γενικό πλαίσιο, αν θα κάνει και με συνέντευξη τύπου στην πορεία. Δεν το ξέρω. Νομίζω καλό θα είναι να το κάνει για να τον ακούσουν όλοι και να καταλάβουν όλοι, γιατί αλλιώς είναι μια συνέντευξη τύπου, το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει στην πορεία. Ωστόσο, από μια πρώτη δημόσια τοποθέτηση χθες, κάποια συμπεράσματα μπορούν να βγουν για την κατάσταση ακριβώς. Γιατί ξαναλέω ότι αρκετοί έχουν εφησυχαστεί και θεωρούν ότι εντάξει, λύθηκε το ζήτημα. Μπήκε ο Χατζόπουλος εκεί, πάω ξύσω ο Χατζόπουλος, ναι, οκ, πληρώνει, κάνει και ομάδα, μια χαρά. Λύθηκαν όλα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ή μακάρι να ήταν η κατάσταση του ΠΑΟΚ τέτοια που αν θα έμπαιναν σε επιχειρηματίες που θα έβαζε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο ποσό, να λυνόταν το ζήτημα κατευθείαν. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και δεν είναι μόνο για τον μπάσκετ. Έτσι, τα άλλα τα οποία περιέγραψα δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, μάλλον είναι για όλο τον μπάσκετ τα άλλα τα οποία περιέγραψα. Και, και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά και με τον μπάσκετ, αυτά από εμάς για σήμερα. Φυσικά, stoichiman.gr ήταν μαζί μας. Live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε, είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά, στο stoichiman.gr το Serie Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο Serie και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, το παιχνίδι γίνεται καλύτερο με το stoichiman.gr. Ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης και το GDAP Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail gdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί φυσικά Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ, στρατιώτη του ραδιοφώνου. Εντάξει, χωρίς Τάσο Τρέγια και πάλι, αλλά με Στέλιο Παπαντονίου εδώ. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Τάσο Τρέγιας, παιδιά, να ξέρετε. Σε λίγο θα το βγάλουμε Amber Alert. Λείπει νομίζω από τον Ιούνιο. Έτσι νομίζω. Αν και κάτι λέγεται από Δευτέρα θα είναι εδώ, κάτι τέτοιο έπιασε το αυτί μου. Βέβαια. Τρίτη ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, ωραιότατα στούντιο. Μια χαρά. Βέβαια. Έτσι πρέπει. Λέω εγώ. 9 η ώρα και όλα όπως κάθεται. Σούπερ. Σούπερ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εσείς μένετε στο Λίμπερο φυσικά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.